Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω. Βλέπουμε ένταση έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Η πορεία, όπως σας είπαμε, έχει ήδη ξεκινήσει. Βλέπετε τις εικόνες. Παρακολουθούμε ζωντανά από το κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε την ένταση. Είχαμε μικροσπροξήματα πριν. Από ό,τι φαίνεται τώρα η κατάσταση παρακολουθούμε. Η Γιώτα Ιγκοβόστη είναι εκεί. Η Γιώτα, τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Μόλις έφτασε η σημαία του Πολυτεχνείου μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, εξάλλου ο εθνικός ύμνος, και έγινε μια ψιλοένταση. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Πάντα μαζεύουν την σημαία, τη διπλώνουν και την περνάνε πίσω από τις κλούβες της αστυνομίας. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Έγινε μια μικροένταση, προφανώς κάποια προσαγωγή. Δεν έγινε όμως κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια διαδικασία που τηρείται κάθε χρόνο, φτάνοντας η πομπή με τη σημαία του Πολυτεχνείου προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Μάλιστα. Πάμε στο Δημήτρη Καραστεφανή, Γιώτα Κοβώστη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Δεν είναι και κάτι σημαντικό, όπως σας είπε και η Γιώτα Εγκοβώστη. Ήταν μια ομάδα νεαρών, όπου εκεί που τελείωσε το τελετουργικό με τη σημαία που έφεραν τον εθνικό ύμνο, θέλησαν να σπάσουν, να προσπαθήσουν έστω να σπάσουν έστω τον αστυνομικό κλειό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένας νεαρός πήρε τη σημαία, την δίπλωσε και κατάφερε να φύγει και με τη βοήθεια, όπως είδατε, αστυνομικών. Δεν είναι κάτι, είναι πολύ μεμονωμένο μικρό περιστατικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε σύλληψη, ούτε προσαγωγή, ούτε τίποτα. Ήταν μια στιγμή η οποία ήθελαν οι νεαροί να δείξουν ότι θυμούνται 38 χρόνια μετά.